κατάφερε να ταξιδέψει στο χρόνο και γύρισε στο παρελθόν. 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 Καλώς ήρθατε στο Mystery Place Project. Ιστορίες μυστηρίου. Παράξενα. Ανεξήγητα φαινόμενα. Άγνωστη. Μυστηριώδη τόπη. Κυνήγι φαντασμάτων. Κατάρες. Φανταστεί ότι υπάρχουν, Ανεξιχνίαστες υποθέσεις. Μύθι, η πραγματικότητα. Είσαι στο Mystery Place Project. Ένα ταξίδι στο χρόνο είναι μια ιδέα που συναρπάζει τους πάντες. Είναι όμως εφικτό? Αν σου αρέσουν τα παράξενα φαινόμενα, αν είσαι λάτρες του μυστηρίου, τότε πριν ξεκινήσουμε πάτα το κουμπί που λέει εγγραφή και την καμπανούλα. Και το ταξίδι στο μυστήριο ξεκινά. Το ταξίδι στο μέλλον ή στο παρελθόν μπορεί να μας δώσει μια ιδέα για το πώς ήταν η ζωή για τους προγόνους μας ή τις μελλοντικές γενιές. Μια αναδρομή στο παρελθόν θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην αποκάλυψη πολλών μυστηρίων που έχουν ταλαιπωρήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ωστόσο, προς το παρόν αυτή η ιδέα είναι καθαρό θέμα επιστημονικής φαντασίας, μιας και μέχρι σήμερα που μιλάμε, δεν ξέρουμε αν είναι δυνατό το ταξίδι στο χρόνο. Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν, στις οποίες οι άνθρωποι ισχυρίστηκαν ότι έχουν λύσει το μυστήριο του ταξιδιού στον χρόνο. Στη σύγχρονη εποχή, πολλές από αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι ψεύτικες. Ωστόσο, υπάρχουν και μερικές που φαίνονται πολύ πραγματικές για να απορριφθούν. Στο σημερινό επεισόδιο, λοιπόν, θα παρακολουθήσουμε μαζί 10 τέτοιες περιπτώσεις. Από μεριάς μου, δεν θα προσπαθήσω να σας πείσω για τη γνησιότητά τους. Εσείς όμως, μπορείτε να διαμορφώσετε τη δική σας γνώμη για το αν ή όχι το ταξίδι στο χρόνο είναι πραγματικά εφικτό. Ξεκινάμε με τον αριθμό 10 και το βίντεο που δείχνει μια γυναίκα να μιλάει σε ένα κινητό τηλέφωνο. Μιλάμε για ένα μυστηριώδες βίντεο του 1938 που έγινε γνωστό το 2013. Σε αυτό παρακολουθούμε μια γυναίκα ανάμεσα σε πλήθος ανθρώπων να κρατάει με το χέρι της προς το μέρος του κεφαλιού της ένα αντικείμενο. Με μια πρώτη ανάγνωση θα λέγαμε ότι κρατάει ένα κινητό τηλέφωνο. Όμως το 1938 τα κινητά τηλέφωνα δεν είχαν ανακαλυφθεί. Οπότε μήπως μιλάμε για ένα πλάνο που θα μπορούσε να αποδείξει την ύπαρξη ταξιδιού στον χρόνο? Ωστόσο, τα εγγόνια της γυναίκας που εμφανίζεται στο βίντεο μετά από το σάλο που προκλήθηκε δήλωσαν: «Ρωτήσαμε τη γιαγιά μας γι' αυτό και το θυμάται πολύ καθαρά. Λέει ότι η εταιρεία DuPont είχε ένα τμήμα τηλεφωνικών επικοινωνιών στο εργοστάσιο που εργαζόταν. Αυτό όμως δεν εξηγεί τι κρατά στο πρόσωπό της, μιας και το πρώτο κινητό τηλέφωνο κατασκευάστηκε 35 χρόνια μετά από αυτό το βίντεο, δηλαδή το 1973. Περνάμε στο βίντεο νούμερο 9. Ένας ταξιδευτής στο χρόνο εμφανίζεται σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Μεταφερόμαστε στην Ουρουγουάη, όπου κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης ενός αγώνα ποδοσφαίρου, η κάμερα καταγράφει ένα πολύ μυστηριώδες φαινόμενο. Μία σκιώδης φιγούρα τρέχει μέσα από ένα διάδρομο με υπερβολική ταχύτητα. Στη συνέχεια, η φιγούρα φαίνεται να διαπερνάει τους ανθρώπους με απίστευτη ταχύτητα.
θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ένας ταξιδιώτης στο χρόνο ή απλώς μια βλάβη στο βίντεο. Άλλη εξήγηση που δόθηκε και η οποία αγγίζει και αυτή τα όρια του υπερφυσικού είναι ότι μιλάμε για ένα πνεύμα. Τα συμπεράσματα δικά σας. Περνάμε στο νούμερο 8 και αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για μια πολύ περίεργη φωτογραφία και τον άντρα με τη Μοϊκάνα. Το μυστήριο εδώ είναι ότι το κούρεμα Μοϊκάνα πρώτο εμφανίστηκε στην ταινία του 1939 Drums Along the Mohawk με πρωταγωνιστή το Henry Fonda. Η φωτογραφία όμως που βλέπουμε είναι το 1905. Αυτός ο τύπος φαίνεται να είναι λίγο παράτερος μεταξύ των ανθρώπων γύρω του. Φοράει ένα λευκό κοντομάνικο πουκάμισο, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τα μακριά μανίκια της εικόνας. Μιλάμε για έναν επαναστάτη της εποχής του ή για έναν ταξιδιώτη από το μέλλον, που πιθανόν να είναι και ο παθός του διάσημου Μπόμπακ Φερντόζη της NASA. Στο νούμερο 7 θα δούμε μία ακόμα φωτογραφία που ίσως αυτή τη φορά οι περισσότεροι να τη γνωρίζετε. Μιλάμε για το hipster χρονοταξιδιώτη. Η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι μία από τις πιο πολύ συζητημένες περιπτώσεις πιθανών αποδείξεων ταξιδιού στο χρόνο. Τραβήχτηκε το 1941 στην τελετή επαναλειτουργίας της γέφυρας South Fork στον Καναδά. Αν κοιτάξετε προσεκτικά, μπορείτε να δείτε έναν ασυνήθιστα για την εποχή άντρα, ο οποίος είναι επίσης αισθητά ψηλότερος από τους άλλους άντρες γύρω του. Φοράει μοντέρνα ρούχα, συγκεκριμένα μπλουζάκι t-shirt με στάμπα, αθλητικά γυαλιά ηλίου που σίγουρα δεν ήταν εκείνης της εποχής, τη στιγμή που οι περισσότεροι φορούσαν καπέλα και κλασικά ρούχα της συγκεκριμένης χρονικής περίοδου. Πολλοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ταξιδιώτη στο χρόνο, ενώ άλλοι είπαν ότι είναι απλώς ένας άνθρωπος με αίσθηση της μόδας και μπροστά από την εποχή του. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι στα χέρια του κρατάει μια φωτογραφική μηχανή και εδώ είναι το πιο μυστηριώδες σημείο. Το μοντέλο της μηχανής, όπως υποστηρίζουν πολλοί, δημιουργήθηκε αρκετά χρόνια μετά το 1941. Η εικόνα λέγεται ότι είναι αυθεντική και δεν έχει υποστεί καμία επεξεργασία με ψηφιακά μέσα. Στο βίντεο με τον αριθμό 6 θα δούμε ακόμα μία περίπτωση γυναίκας που κρατάει ένα μυστηριώδες αντικείμενο. Αυτή η γυναίκα που εμφανίστηκε στην εναρκτήρια σκηνή της ταινίας του Charlie Chaplin The Circus το 1928 και φαίνεται να μιλάει με ένα κινητό τηλέφωνο ενώ περπατούσε. Στο κλιπ που κάνει το γύρο του διαδικτύου, η γυναίκα δεν έχει κανένα σύντροφο δίπλα της στη σκηνή και φαίνεται να έχει τηλεφωνική συνομιλία. Το κινητό τηλέφωνο, όπως σας προανέφερα, εμφανίστηκε το 1973, δηλαδή πολύ καιρό μετά τη δημιουργία αυτής της ταινίας και σίγουρα ήταν πολύ μεγαλύτερο σε μέγεθος αφού ζύγιζε 2 κιλά. Ζητήθηκε η γνώμη πολλών εμπειρογνωμόνων σχετικά με την αληθοφανή συμπεριφορά της γυναίκας στη σκηνή, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει πραγματική εξήγηση, εκτός από αυτήν που λέει ότι μπορεί να είναι ταξιδευτής στο χρόνο. Στον αριθμό 5, ένα μυστηριώδες αντικείμενο μας κάνει να σκεφτούμε πιο σοβαρά τα ταξίδια στο χρόνο. Κινέζοι αρχαιολόγοι ισχυρίστηκαν ότι βρήκαν ένα μικρό δαχτυλίδι σε σχήμα ρολογιού το 2008, όταν άνοιξαν ένα γιγαντιαίο φέρετρο που ανακαλύφθηκε σε έναν αρχαίο τάφο που πιστεύεται ότι είναι 400 ετών στην Κίνα. Πρόκειται για τάφο της δυναστείας των Μινγκ, που ανασκάφηκε πρόσφατα στο Σάνξι της Νότιας Κίνας. Στο εσωτερικό του τάφου βρέθηκε ένα ρολόι μινιατούρα που ήταν καλυμμένο από λάσπη και είχε σχήμα δαχτυλιδιού, το οποίο πιθανόν να είχε παραπέσει από τους αρχαιοκάπηλους που άνοιξαν τον τάφο πριν από 100 χρόνια. Οι δείκτες του ρολογιού είχαν σταματήσει στις 10:06 π.Μ. και στην πίσω επιφάνεια είχε χαραγμένη τη λέξη Swiss, δηλαδή ελβετικό.
Στο εξής, θα χρειαστεί η συνδρομή ειδικών επιστημόνων από το Πεκίνο, προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η προέλευση του ευρήματος, με δεδομένο ότι ρολόγια χειρός δεν υπήρχαν στα χρόνια της δυναστείας των Μινγκ και η Ελβετία δεν υπήρχε καν ως χώρα τότε. Στο νούμερο 4 υπάρχει ένα ακόμα παράξενο αντικείμενο που μας κάνει να αναρωτιόμαστε για τα ταξίδια στον χρόνο αλλά και την τεχνογνωσία των αρχαίων πολιτισμών. Αυτή η απόδειξη του ταξιδιού στον χρόνο προέρχεται από το μυστηριώδες προϊστορικό τεχνούργημα υψηλής τεχνολογίας. Μέσα σε αυτό το κομμάτι βράχου φαίνεται να είναι ένα τεχνητό αντικείμενο που μοιάζει με κομμάτι βιομηχανικής βίδας. Ανακαλύφθηκε το 2009 στο χωριό Σαράγεβο στην περιοχή της Μόσχας της Ρωσίας και αυτά τα οποία είναι γνωστά για το συγκεκριμένο περίεργο αντικείμενο είναι αρκετά περιορισμένα. Ένα παρόμοιό του βρέθηκε και αυτό επίσης στη Ρωσία και αρκετοί δηλώνουν ότι μιλάμε για εργαλεία αλουμινίου ηλικίας 300 εκατομμυρίων ετών. Ορισμένοι θεωρητικοί πιστεύουν ότι αρχαία αντικείμενα όπως αυτό αποτελούν απόδειξη υποστήριξης για τη θεωρία του αρχαίου αστροναύτη. Ένας μυστηριώδης ταξιδιώτης του χρόνου βρίσκεται στη θέση νούμερο 3. Μια ιστορία που θα μπορούσε να είναι ταινία επιστημονικής φαντασίας. Αυτός ο αστικός μύθος μιλάει για έναν άνδρα γύρω στα 30, το Rudolf Fentz, ο οποίος χτυπήθηκε από ένα ταξί και τραυματίστηκε θανάσιμα στην Times Square της Νέας Υόρκης στα μέσα Ιουλίου του 1950. Το πρώτο μυστήριο είναι ότι ήταν ντυμένος με τη μόδα που υπήρχε στα τέλη του 1800. Συνεχίζοντας όμως, μαθαίνουμε ότι στις τσέπες του η αστυνομία βρήκε ένα καπάκι μπύρας, 5 χάλκινα σέντς, μία κάρτα ενός μπαρ που κανείς δεν είχε ακούσει, 70 δολάρια σε μετρητά που χρονολογούνταν από το 1800, μία επιστολή από το Fentz τον Ιούνιο του 1876 και ένα τιμολόγιο από έναν αχυρώνα στη λεωφόρο Lexington, που βέβαια δεν υπήρχε, και όλα αυτά χωρίς κανένα σημάδι αλλίωσης από το χρόνο. Την έρευνα της υπόθεσης ανέλαβε κάποιος αστυνόμος με το όνομα Ριμ από το τμήμα αγνοουμένων της Νέας Υόρκης που ανέλαβαν να εντοπίσουν και να ενημερώσουν για το θάνατο την οικογένεια του Fentz. Και κάπου εδώ αρχίζει το μεγαλύτερο μυστήριο. Το 1876 ένας άνδρας 31 ετών, ο Rudolf Fentz, πήγε για μία βόλτα τη νύχτα στη Νέα Υόρκη. Επειδή πέρασε πολύς χρόνος, κάτι που δεν ήταν φυσιολογικό στους περιπάτους που έκανε συχνά, η οικογένειά του άρχισε να ανησυχεί ότι κάτι είχε συμβεί. Ο Rudolf Fentz δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του. Τα υπόλοιπα τα αφήνω στη δική σας κρίση και φαντασία. Στο νούμερο 2 έχουμε τη φωτογραφία του σέρφερ χρονοταξιδιώτη. Αυτή η φωτογραφία ανακαλύφθηκε σε ένα βιβλίο με τίτλο «The Cape Scott Story» του James Grant. Η φωτογραφία που τραβήχτηκε στο Cape Scott Park χρονολογείται από το 1917 και δείχνει παραθεριστές ντυμένους με τυπικά ρούχα από εκείνη την εποχή. Ωστόσο, αν κοιτάξετε προσεκτικά, υπάρχει ένας άντρας που φαίνεται σαφώς παράτερος. Αυτός ο μυστηριώδης ταξιδιώτης του χρόνου με τα ανακατεμένα μαλλιά φοράει ένα παράξενο για την εποχή t-shirt και shorts και μοιάζει περισσότερο με σέρφερ της δεκαετίας του 1990. Σίγουρα δεν είναι με την τυπική ενδυμασία της εποχής του και μοιάζει με ένα σύγχρονο άντρα. Στα αριστερά του φαίνεται ένας άλλος άντρας να τον κοιτάζει με δυσπιστία. Ίσως εμφανίστηκε ξαφνικά και ευνηδίασε τον άντρα δίπλα του. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι οι άνθρωποι στη φωτογραφία φαίνονται σοκαρισμένοι από την εμφάνισή του, επισημένοντας ακόμα και τη γυναίκα στα δεξιά που φαίνεται να κάνει χειρονομία προς την κατεύθυνσή του. Ολοκληρώνουμε με το νούμερο 1 και τον επισκέπτη στο Ρέικιαβικ του πολέμου. Η φωτογραφία αυτή χρονολογείται το 1943 στο Ρέικιαβικ. Ανάμεσα στους περαστικούς υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι έχει κάποια συσκευή στο αυτί του.
Μία από τις βασικές απόψεις που επικράτησε και εδώ είναι ότι πρόκειται για ένα ακόμα χρονοταξιδιώτη, ο οποίος έχει στο αυτί του ένα κινητό τηλέφωνο, κάτι που δεν υπήρχε στη συγκεκριμένη εποχή. Άλλοι πιστεύουν ότι επειδή γινόταν ήδη προσπάθεια να εφευρεθεί ένα σύρματο τηλέφωνο εκείνη την εποχή, η Ισλανδία φαίνεται ότι είχε βρει τρόπο να το φέρει αρκετά νωρίτερα στην επιφάνεια. Υπάρχουν τόσες και άλλες τόσες περίεργες φωτογραφίες και βίντεο που σίγουρα δεν μπορούν να χωρέσουν όλα σε ένα επεισόδιο. Το ταξίδι στο χρόνο είναι ένα άπιαστο όνειρο για πολλούς. Λέτε τελικά κάποιοι να το πραγματοποίησαν? Τα συμπεράσματα δικά σας. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου για να γνωρίσουμε 10 περίεργες περιπτώσεις πιθανού ταξιδιού στο χρόνο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε την εγγραφή και την καμπανούλα για να ειδοποιήσετε άμεσα για κάθε νέο επεισόδιο που θα ανεβαίνει. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και share και αφήστε ένα σχόλιο για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλατε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!